centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Έχει γίνει και παλιότερα, αλλά και αυτή τη φορά πήγε μέσα ένα κουνάβι στον υποσταθμό. Τι πήγε? Κουνάβι. Κουνάβι! Κουνάβι. Μάλιστα. Και βραχυκύκλωσε τις μπάρες του υποσταθμού και έγινε βραχυκύκλωμα και έφυγε ο διακόπτης. Λοιπόν, από ένα κουνάβι, λοιπόν, θυμάμαι ότι και παλιότερα κάτι τέτοιο ναι, είχε. Ναι, 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 και πολύ παλιότερα. Ναι, πολύ παλιότερα είχε πει. Ναι, 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 ναι. Οπότε έχει γίνει τουλάχιστον τελευταία 20 ετία και παραπάνω, 25 ετία, έχει γίνει 2-3 φορές. Απίστευτο. Να πούμε το εξής ότι. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής ότι. Όλοι δεν είχα, έβλεπαν, δεν έχει χιόνι, δεν έχει λίγο βροχή. Λίγο πάνω από μισή ώρα, ναι. Κράτησε. Εντάξει, αποκαταστάθηκε η βλάβη. Ναι, ναι. Δυστυχώς στην κυκλοφορία κάποιων άγριων ζώων τώρα και μέσα σε αστικές ή αστικές περιοχές, όπως είναι ο υποσταθμός του Δυσπηλιό, ευνοείται από τη μη κυκλοφορία. Δηλαδή, το ότι δεν κυκλοφορεί το βράδυ. Κυκλοφορούν τα ζώα. Κανένας, αυτά δεν ισχύει απαγόρευση. Ακριβώς. Αυτό περιέχει και κάποιους κινδύνους, έτσι, και κάποια ρίσκα. Και έτσι λοιπόν από την πολύ ησυχία, όταν δεν υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, τα ζώα ξεθαρεύουν και μπαίνουν μέχρι και σε υποσταθμούς της ΔΕΗ και πέφτει το έχουμε ρεύμα κάποιοι, στο μισό. Εμείς, βέβαια υπάρχει στον υποσταθμό κάποια προστασία και πλέγματα και αυτά για να μην μπαίνει, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή τα άγρια ζώα βρίσκουν τρόπο και λοιπόν. Το κουνάβι να φανταστώ την τύχη του, έτσι. Επί τόπου κυραυνοβολήθηκε και ναι. Μάλιστα πάει υπάρχει αυτό. Και φωτογραφία. Α, έχετε υπάρχει βγάλει και φωτογραφία το κουνάβι. Ναι, 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 ναι. Μπορείτε να μας τη στείλετε να την έχουμε. Λίγο να το δημοσιεύσουμε κιόλας. Το αίτιο για το οποίο πραγματικά είχαμε αυτό το απρόοπτο χθες το βράδυ. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, εμείς ευχόμαστε άλλο κακό να μην μας έβρε, γιατί είχαμε και τους σεισμούς χθες, καταλαβαίνετε, όπως είπε και η Έλληνα τώρα. Είχαμε και τα χιόνια. Τι άλλο θα έχουμε, και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πραγματικά μας βασανίζουν αυτή την εποχή. Από πλευράς ΔΔΕ και τις μέρες του Πάσχα, παρεμπιπτόντως να πούμε μια κουβέντα. Είμαστε σε επιφυλακή, έχουμε κόσμο που είναι σε επιφυλακή, αν συμβεί κάτι. Κοιτάξτε, γνωρίζετε ότι είμαστε όχι τώρα μόνο που είναι έκτακτη κατάσταση, αλλά συνεχώς είμαστε 24 ώρες την ημέρα, ναι. 7 μέρες την εβδομάδα σε επιφυλακή. Σε επιφυλακή. Για οτιδήποτε. Πόσο μάλλον τώρα, ναι, που υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες ιδιάζονται. Ναι, γιατί όλοι είναι σπίτι. Η ώρα που έγινε η διακοπή, λόγω του ότι δεν επιτρέπεται και η κυκλοφορία, όλος ο κόσμος ήταν σπίτι και έμεινε πραγματικά χωρίς ρεύμα. Πραγματικά. Ακούστε, ο ΔΔΕ είναι μια δομή, η οποία είναι, μπορεί να είναι μια εταιρεία, αλλά ουσιαστικά εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Ναι, 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 ναι. Διότι η διασφάλιση του ηλεκτρικού και της ενέργειας παντού, ιδίως σε τέτοιες συνθήκες που είναι όλοι στο σπίτι, που υπάρχουν θέματα ασφάλειας, τα νοσοκομεία, είναι η ανάγκη, είναι φοβερή. Είναι πολλαπλάσια. Ναι. Και είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να περάσουμε ήσυχο Πάσχα χωρίς διακοπές ή προβλήματα. Να είστε καλά, καλό Πάσχα σε όλους και υγεία. Καλό Πάσχα, καλό Πάσχα, καλό Πάσχα. Καλή ανάσταση. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.